Εντάξει, κάναμε πολύ παρέα. Δηλαδή, off camera, πολύ παρέα. Ή ισχύει. Ποιο? Ότι δεν θα σε πάρει τηλέφωνο. Όχι, δεν ισχύει. Εννοείται ότι δεν ισχύει. Άρα θα είναι με πάρει 100%. Θα σε πάρει. Εννοείται, εννοείται. Είναι τι πάρει ο Τζαμάρα. Είναι ωραίο τύπο. Σου αρέσει. Όχι για όλου βέβαια. Είναι πολύ αντιπαθή στον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αντιπαθεί. Εγώ λέω στο συμπέκτη. Αλλά είναι ένα τύπο φοβερό. Δεν παίζει ο Τζέιμ. Αυτό. Σας ακούσαμε στην πρώτη συνέντευξή σου να λες ότι υπάρχει κάτι με τη Σταυρούλα και τον Περπατάρη. Μάλιστα, η Σταυρούλα τον κυνηγάει, ο Περπατάρης δεν θέλει. Είδαμε ένα πλάνο της Σταυρούλας να πηγαίνει στην καλύβα των κόκκινων που όλοι έλειπαν. Πού ήσασταν όλοι, τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο? Αυτό είναι το επίμαχο πλάνο που όλοι λείπουν. Υπάρχει τώρα ένα φλερτ. Καταλαβαίνει τώρα όπως. Έχει φανεί. Κυνηγά το, δυστυχώς το. Το κυνηγάει πώς, από πού προκύπτει, για να το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί δεν έχουμε δει κάτι. Δηλαδή, γιατί είπες ότι η Σταυρούλα τον κυνηγάει και ο Περπατάρης δεν θέλει. Δεν το έχουμε εισπράξει εμείς αυτό. Επειδή τους έχει ζήσει, θέλω να μας πεις. Τι κάνει ακριβώς, τι κάνει ακριβώς, για να το καταλάβουμε. Θέλει να μιλάει μαζί του, να πηγαίνει εκεί δίπλα του. Το θέλει κοντά του. Το συμπαθεί, ρε παιδί μου, και εντάξει, ο Γιάννης δεν το πολύ θέλει. Καλή αγκαλιά δεν του είχαμε δει τι προάλλε. Ναι. Αυτό δεν νοιάζει, σταθούνε. Εντάξει, θέλω να κάνει κρύο τώρα. Δεν αγκαλιάζει τώρα. Και ψύχρα τότε. Και ψύχρα, και ψύχρα τώρα. Καταλαβαίνουμε όμω ότι όντω όταν ένα άνθρωπο δεν θέλει, νομίζω το δείχνει. Δηλαδή φεύγει, απομακρύνεται. Εσύ συμπαθεί τη Σταυρούλα ή όχι? Τη Σταυρούλα, εντάξει, δεν με. Τη συμπαθώ. Όχι ιδιαίτερα, αλλά τη συμπαθώ. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ήταν στα γούστα μου. Δεν ταιριάζαμε σαν φίλοι. Ναι. Τα γούστα σου τα έχουμε καταλάβει, το έχεις πει και στην εκπομπή μας, αλλά και μέσα, ότι σου άρεσε πολύ η Χρύσα. Και ο παπάς είχε πει ότι ένα βράδυ είχες πάει στην καλύβα των Μπλε να τις συναντήσεις. Ναι, ισχύει αυτό. Σκάνδαλο. Και? Σκάνδαλο. Και? Εντάξει, είτε είπαμε από κοντά ότι είπαμε αυτό. Είναι κάτι που λέγεται, ας πούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε, επειδή η Χρύσα έχει σχέση έξω, ότι μάλλον. Το ξέκοψε. Μια χιλόπιτα, μάλλον. Είχε σχέση, αλλά εγώ τα μπήκα. Δηλαδή με κοιτούσε λίγο παράξενα. Και μετά που μου έκανε, που λέω κι εγώ, πάσες, που έχω ξαναπεί. Με αυτά που μου έκανε, δηλαδή. Μου έκανε τώρα μια περιέργεια, πως. Γιατί με κοιτάς τόσο πολύ, γιατί με συμπάθεις τόσο πολύ με το που μπήκα, ρε παιδί μου, και μου έκανε μια εντύπωση, μια, ναι. Και γι' αυτό το πήγα και εγώ πιο βαθιά μέσα. Αφού έδωσε. Και όλοι γύρω-γύρω την πλάκα. Και μετά άρχισε και η πλάκα, ναι, όλα αυτά, με τη Χρύσα και τη Χρύσα. Μήπως όμως το παρεξήγησες, γιατί τώρα δίνοντας, λες, πάσες η Χρύσα. Μετά. Δεν έχει δώσει γενικά όμως δικαίωμα η Χρύσα και ξέρεις, μην ακουστεί λίγο επειδή έχει και τη σχέση της. Ναι. Μήπως εσύ το παρεξήγησες. Θα σε κοιτάς τα μάτια μια γενικά, ξέρεις τι θέλει. Κι εγώ σε κοιτάζω τώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι θέλει. Ναι. Και... Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν είναι λίγο... Όταν σε κοιτάει άλλο στα μάτια, σημαίνει ότι είναι ειλικρινής. Άντρας γυναίκα, όχι. Το πώς σε κοιτάει εννοεί. Η γυναίκα μπορεί να καταλάβει πώς τι θέλει ένας άντρας. Όταν κοίτα στα μάτια. Νομίζω ότι είναι. Πιάνει τα κύματα, τα ενεργειακά. Ναι, το εννοεί, όχι επειδή τον κοιτάζει στα μάτια. Ναι. Εντάξει, ο καθένα. Απλά. Αισθάνεται. Ξέρει να το ερμηνεύει. Δεν ένιωσε. Τέλο πάντων, να πούμε ότι. Αισθάνεται διαφορετικά και λαμβάνει διαφορετικά. Μπορεί και ο άλλο όμω εκείνη την ώρα να σκέφτεται. Είναι απλά φιλικό απέναντί σου. Ενώ να μην υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Λέμε, μπορεί να συμβεί και αυτό και να παρερμηνεύει. Είναι η Χρύσα λίγο έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά όταν δεν στο κόβει, δηλαδή. Εσύ μπαίνει στο φλερτ, α πούμε, ωραία. Μετά αυτή δεν στο κόβει, δηλαδή έχει εφαγόρι. Εφαγόρι. Δεν ντροπή. Γιατί δεν το λέει. Έχει υποθεί και από τι δεν το λέει. Έχω αγόρι. Πες το, έχω αγόρι, τέλος. Κόφτω. Πέμπω το. Μπορεί να μην είσαι στο κόψω, μοστοσό, γιατί να εσύ αγόρι. Ναι. Είμαι αγόρι. Τάκ, το κόβεις. Ναι. Καλά, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Περίμενε λίγο τώρα, γιατί δεν μιλάω τόση ώρα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη η άλλη να σου πει ακριβώς τι συμβαίνει. Ή επειδή εσύ θες να ακούσεις μια ξεκάθαρη απάντηση, καταλαβαίνω ότι μπορεί να αισθάνεσαι και να ήθελες μια ξεκάθαρη, γιατί εσύ είσαι ξεκάθαρος τύπος. Εννοείται, λες, είμαι. Μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει αυτό, σωστά. Σωστά. Μπορεί όμως να μην είναι ο άλλος έτσι. Να μην είναι έτσι. Αν σε πέφτω εγώ χήμα και εσύ τα κάνεις. Πεις, τι άπεις, δεν το πεις.
μπορεί να πάθει και σοκ ο άλλος, ξέρεις. Ναι, ναι. Τι σοκ. Από την ειλικρίνεια. Φύγε, δηλαδή. Αλλά εκεί μέσα δεν είναι. Δεν αντιδρούν όμω όλοι το ίδιο. Επειδή εσύ είσαι έτσι, μην νομίζω ότι και ο άλλο πρέπει να είναι έτσι. Εγώ για καλό το λέω, να το έχεις στο μυαλό σου γενικά, νομίζω. Off camera, δηλαδή πέ μου το, κόφτω, μη μου το συνεχίζεις. Εντάξει, ξέρει καλύτερα. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, να πω ότι επειδή εσύ έκανες πολύ παρέα και με τα παιδιά τα άλλα, γιατί επιτρέπονται οι μετακινήσεις σας όταν είσαι στα πρόχειρα καταλήμματα, να αλλάζετε ομάδες και να συναντιέστε. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε και την Ένωση. Αν προλαβαίνω να πω ότι σε 20 μέρες από τώρα θα έχουμε και την Ένωση, οπότε επισήμως πια θα μπορείτε να συναντιέστε και να ζείτε όλοι μαζί στην ίδια παραλία. Στις 14 Απριλίου λοιπόν θα μεταδοθεί το πάρτι της Ένωσης, το μεγάλο πάρτι της Ένωσης, με τρεις guest από τα παλιά καλεσμένους σε αυτό το πάρτι, που θα είναι η Ρία Κολοβού, η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού τραγουδιού, οπότε θα πάει έτσι κι αλλιώς, και τα δύο αγόρια που είχαν κερδίσει στο παιχνίδι τροχού, ταξίδι επιστροφή στον Άγιο Δομήνικο για τη φετινή σεζόν, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και ο Τάκης Καραγκούνιας. Φυσικά θα υπάρχει και τραγουδιστή, τραγουδιστικό σχήμα. Κάτι ανέβασε και ο Μάριος και πυροδότησε. Ο Μάριος δεν κρατήθηκε.